Μάλιστα. Η ερώτηση λέει, ένας άνθρωπος ενώ πιστεύει ότι είναι χειρότερος όλων, παρόλα αυτά στον χώρο της δουλειάς του οργίζεται. Πώς μπορεί να το ξεπεράσει αυτό? Για να οργίζεται, είπαμε, υπάρχει βέβαια και αναμάρτητη οργή, όταν κανείς οργίζεται γιατί υπερασπίζεται το δίκαιο του άλλου. Τότε δεν αμαρτάνει. Αλλά αν οργίζεται επειδή αδικείται ο ίδιος, επειδή πιέζεται από διάφορες καταστάσεις και θεωρεί ότι κακώς πιέζεται, έτσι, και ταλαιπωρείται, τότε βέβαια δεν έχει ταπείνωση. Μπορεί να λέει ότι είναι κάτω από όλους, αλλά στην πραγματικότητα δεν το πιστεύει. Γι' αυτό και οργίζεται όταν ο άλλος τον αδικεί. Εάν πίστευε πραγματικά ότι είναι κάτω από όλους, έτσι, και αυτό πρέπει να καλλιεργήσει, και αυτό είναι η θεραπεία, τότε δεν θα ενοχλείται όταν ο άλλος, ας πούμε, τον υποτιμά, έτσι, τον απαξιώνει, γιατί δεν θεωρεί ότι υποτιμάται. Αφού είναι κάτω από όλους, δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Έτσι, αυτός που είναι κάτω από όλους δεν έχει να πάει πιο κάτω. Ο άλλος που τον απαξιώνει, μάλλον τον υψώνει παρά τον κατεβάζει, γιατί δεν μπορεί να κατέβει πιο κάτω. Έχει κατέβει ήδη κάτω από όλους. Καταλάβατε. Οπότε δεν μπορεί να οργιστεί. Αν αληθινά πιστεύουμε ότι είμαστε κάτω από όλους, ποτέ δεν μπορούμε να υποτιμηθούμε, να πάμε ακόμη πιο κάτω, αφού δεν έχει πιο κάτω. Άρα πιστεύουμε ότι είμαστε κάτι, ότι έχουμε κάποια ιδέα, οπότε όταν ο άλλος μας αδικεί, θεωρούμε ότι μας κατεβάζει και αντιδρούμε. Οπότε η θεραπεία είναι αυτή, να κάνουμε σωστούς λογισμούς και όχι μόνο αυτό, αλλά να παρακαλούμε τον Θεό να μας δώσει ταπείνωση, να μας δώσει το ελαιό του πιο καλά, γιατί αν ζητήσουμε ταπείνωση, ο Θεός θα μας στείλει ανθρώπους να μας ταπεινώσουν. Και αυτό, από ό,τι φαίνεται, δεν το αντέχουμε. Οπότε ας αφήσουμε τον Θεό να επιλέξει αυτό τον τρόπο που θα ταπεινωθούμε. Και ξέρει ο Θεός πώς θα το κάνει. Εμείς βέβαια ας εργαζόμαστε με βάση τον Αββάδο Ρώθε, ο οποίος λέει ότι με τρεις τρόπους ο άνθρωπος γίνεται ταπεινός. Τα λέω πολύ συνοπτικά. Ο πρώτος τρόπος είναι να αγαπήσουμε το σωματικό κόπο. Και εξηγήσαμε στην ομιλία γιατί βοηθάει ο σωματικός κόπος, η μετάνοιες, ας πούμε, που κάνουμε. Και λέμε «Κύριε Σου Χριστέ, ελεησόμε» και ανεβοκατεβαίνουμε και προσκυνούμε τον Κύριό μας. Γιατί ταπεινώνοντας το σώμα, κουράζοντας το σώμα για τον Θεό, συνταπεινώνεται και η ψυχή, η οποία διαμορφώνεται με βάση το σώμα. Δηλαδή η κατάσταση του σώματος διαμορφώνει και την κατάσταση της ψυχής. Η νηστεία επίσης. Ταπεινώνει το σώμα και συνταπεινώνεται και η ψυχή. Ο σωματικός κόπος λοιπόν, η εργασία που κάνουμε, έτσι, όταν την κάνουμε με αυτή την συνείδηση ότι ταπεινώνουμε το σώμα, γι' αυτό βοηθάει η χειρονακτική εργασία πολύ, το κάνουμε αυτό και θεωρούμε ότι ταπεινώνοντας το σώμα θα ταπεινωθεί και η ψυχή μας. Και είναι πολύ σωστό αυτό. Να μην το κάνουμε επομένως με γογκισμό, με γκρίνια, αλλά με χαρά. Να ταπεινώνουμε το σώμα με το σωματικό κόπο. Ας πούμε, η νηστεία που θα έρθει σε λίγο, της Μεγάλης Σαρακοστής, να την κάνουμε με χαρά. Αυτό έχει τεράστια σημασία. Με τη συνείδηση ότι ταπεινώνοντας το σώμα θα ταπεινωθεί και η ψυχή μας και θα έρθει η χάρη στο Θεό. Το δεύτερο για να ταπεινωθούμε είναι, λέει ο Αββάς Δωρόθεος, να βάζουμε τον εαυτό μας κάτω από όλους. Αυτό που είπατε και στην ερώτηση. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Θα πρέπει να το φιλοσοφήσουμε το πράγμα. Τι σημαίνει να βάζω τον εαυτό μου κάτω από όλους? Σημαίνει, να πω ένα παράδειγμα, μια συνέπεια μάλλον αυτής της αντίληψης, να κάνουμε τα θελήματα των άλλων. Όχι το δικό μας θέλημα. Φυσικά εκτός αμαρτίας, να μας ζητήσουν μια αμαρτία και να την κάνουμε. Αλλά ό,τι άλλο μας ζητάνε, να το κάνουμε. Για παράδειγμα, πας να παρκάρεις και έρχεται ο άλλος, σου χώνεται, ας πούμε, και σου παίρνει τη θέση. Γιατί να θυμώσεις? Άφησε τον στο θέλημά του. Ήθελε ο άνθρωπος να σου κάνει αυτό το πράγμα. Ωραία, θα πεις. Αφού εγώ είμαι κάτω από αυτόν και πρέπει να νιώθω κάτω από αυτόν, πολύ καλά έκανε και μου πήρε τη θέση. Θα πάω να βρω κάτι άλλο. Να μην θυμώσεις, να μην τεραχτείς, να χαρείς μάλλον που αυτός εξυπηρετήθηκε και εσύ κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, δεν δυσανασχέτησες και του έδωσες τη θέση που ενδεχομένως ανήκε σε σένα. Το δεύτερο λοιπόν είναι αυτό, να βάζουμε τον εαυτό μας κάτω από όλους, δηλαδή να κόβουμε το θέλημά μας και να κόβουμε και το φρόνημά μας, την ιδέα ότι είμαστε κάτι.
όταν θεωρούμε ότι δεν είμαστε τίποτε, μετά πολύ εύκολα θα δεχόμαστε την όποια αδικία, την όποια παρατήρηση, δίκαιη ή άδικη, τον όποιο εξευτελισμό, που συμβαίνουν συχνά βέβαια στον εργασιακό χώρο όλα αυτά. Και το τρίτο, που λέει ο Βάζ Δωρόθεος, είναι να προσευχόμαστε συνέχεια. Γιατί αυτή η προσευχή ταπεινώνει κατεξοχήν την ψυχή. Όταν είναι ταπεινή προσευχή, έτσι, και είναι προσευχή που ζητάμε το έλεος του Θεού. Είμαστε σαν τον ζητιάνο, ο οποίος συνεχώς λέει, σας παρακαλώ, βοηθήστε με, τα παιδιά μου δεν έχουν να φάνε. Είναι σε μια κατάσταση ταπεινωμένη. Έτσι όπως κινείται, όπως μιλάει, όπως στέκεται. Αυτό, αν το περάσουμε στην πραγματική ζωή, στη στάση μας απέναντι στο Θεό, και σταθούμε έτσι ταπεινά μπροστά στο Θεό, σαν ένα σκουλίκι, τότε αληθινά ταπεινώνεται η ψυχή. Και όταν το κάνουμε συνεχώς αυτό, με την συνεχή προσευχή, τότε είμαστε στον πολύ καλό δρόμο για να έρθει η ταπείνωση μέσα μας και να μην ταραζόμαστε με οτιδήποτε. Τώρα να πούμε και κάτι πρακτικό, γιατί βέβαια η ταπείνωση, όπως είπαμε, συνδέεται με το θυμό, αλλά είναι και θέμα, θα λέγαμε, συνήθειας. Μερικοί άνθρωποι, επειδή πολλές φορές έχουν πέσει σε αυτό το αμάρτημα του θυμού, εύκολα οργίζονται, ανάβουν, όπως λέμε, το παραμικρό. Οπότε εκεί χρειάζεται και κάτι ακόμα, που μας λένε οι Άγιοι, είναι η σιωπή. Ο άνθρωπος που οργίζεται εύκολα και δεν πολύ σκέφτεται, δηλαδή, όλα αυτά που είπαμε, ότι είναι κάτω από όρους και λοιπά, δεν προλαβαίνει, ήδη έχει αρπαχτεί, θα πρέπει να σιωπήσει. Να μην πει τίποτα. Μπορεί μέσα του να βράζει, όπως λέμε, αλλά να σιωπήσει και αν είναι δυνατόν να φύγει, να απομακρυνθεί, να πάει κάπου μόνος του, σε ένα ήσυχο τόπο, και εκεί να προσευχηθεί, να παρακαλέσει τον Θεό, να τον ελεήσει με όλη τη δύναμη, με όλη την ένταση της ψυχής του και να το συνεχίσει αυτό μέχρι να ηρεμήσει. Σιωπή λοιπόν και προσευχή. Όχι μόνο σιωπή, γιατί αν σιωπήσει και το κλείσει μέσα του, το θυμό, αυτός θα αρχίσει να δουλεύει μέσα του και να γίνει μυστικακία και όταν το κάνει πολλές φορές αυτό, θα συσσωρευτεί μέσα του ο θυμός και κάποια στιγμή θα κάνει έκρηξη. Το ζητούμενο είναι όχι μόνο να μην βγάλει προς τα έξω το θυμό με τη σιωπή, αλλά και να μην μείνει μέσα του, το οποίο γίνεται με την προσευχή. Γι' αυτό είπαμε σιωπή και προσευχή, ώστε να μην γίνει ο θυμός μυστικακία.